υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, ρε παιδιά, ευρωεκλογές, κρατήστε τουλάχιστον, ενώ για τα μεγάλα κόμματα, ένα φίλο σικής. Είσαι εξ αυτών είναι ο καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, ο εκλεκτός κύριος Αποστόλου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι από τους ελάχιστους που έχει το ζόρι ο άνθρωπος να πει μερικά πράγματα για το πού πάει η Ευρώπη. Και όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα. Τι γίνεται συνολικά στην Ευρώπη. Διότι ο Μακρόν το έχει ξεμπαρδακώσει τελείως. Βάζει και τα πυρηνικά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά λέμε για οικονομίες πολέμου. Δεν προκύπτουν έτσι οικονομίες πολέμου. Ένα πρωί ξύπνησε ο τάδε κυβερνήτης και είπε θα κάνω οικονομία πολέμου. Είναι απότοκος μιας δουλειάς που γίνεται πίσω μερικά χρόνια, παιδιά. Και μας ήρθε και ο νέος δημοσιονομικός κορσές χθες. Πρωτομαγιάτικα. Από την Κομισιόν. Μην ψάχνετε επιδόματα και επιδοτήσεις έξτρα. Πάνε αυτά, τελειώσαν. Το ζωνάρι πρέπει να σφίξει. Κύριε Αποστόλου, καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Σοβαρά τώρα ασχολείστε με τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης που αφορούν και την Ελλάδα? Γιατί βλέπετε άλλες χώρες να ασχολούνται το πολιτικό του σύστημα? Όχι, άλλες χώρες δεν ασχολούνται με το πολιτικό σύστημα. Είπατε στην αρχή, στην έναρξη που παρακολούθησα, για το θέμα με τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχουν γαλάζιες πατρίδες για άλλες χώρες. Δεν έχουν αυτό το δόγμα και τους νέους χάρτες που θα πρέπει να διδάσκονται στο μάθημα της γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας. Επιπλέον, δεν έχουν αυτές τις διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία. Διεκδικεί Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο, Θάλασσα των Νησιών, του Αιγαίου, Θάλασσα του Μαρμαρά. Όλα αυτά, διότι σαφέστατα η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Mm-hmm. Ως εκ τούτου μπορεί να διεκδικήσει ό,τι θέλει. Εμείς όμως με ένα πείσμα διάλυτο παραμένουμε πίσω. Παραμένουμε σε όλες τις διεκδικήσεις που έχουμε και από την Τουρκία και από τους γείτονες στο βορρά, γιατί έχουμε και εκεί διεκδικήσεις. Η Αλβανία επίσης τα εγχειρίδια του σχολείου περιγράφουν μια μεγάλη Αλβανία που θα φτάνει έως την Πρέβεζα. Επίσης οι Σκοπιανοί φτάνουν μέχρι στα θερμά νερά της Θεσσαλονίκης. Είναι διεκδικήσεις που τις έχουν βάλει μπροστά. Βέβαια αυτές οι διεκδικήσεις που έχουν μπει μπροστά έχουν μια κάλυψη. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα τα Σκόπια. Υπάρχει κάλυψη από τους Γερμανούς. Τι έγραφε η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάποια χρόνια πριν? Ότι η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια δέσμευση του Αδόλφου Χίτλερ να κάνει προσφορά προς τη Γιουγκοσλαβία και κυρίως το πρίγκιπα Παύλου για παραχώρηση της Θεσσαλονίκης μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως αντάλλαγμα για τη κρίση του εδάφους της στην επίθεση της Ελλάδας. Λοιπόν, ως εκ τούτου υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούνται. Αυτές οι δεσμεύσεις τις οποίες τις εκμεταλλεύονται οι γείτονές μας, εμείς δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε? Και αυτό είναι το πιο κέριο ερώτημα. Δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε γιατί δυστυχώς υπάρχει μια κουλτούρα μαρτυριολογίας στην νεοελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι αυτό? Ναι, ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ελευθερία της, δυστυχώς. Δεν επιθυμεί ούτε έχει τη δύναμη να δεχτεί και να στηρίξει την ανεξαρτησία της. Αλλά επιζητεί άλοθη για να νομοποιήσει τη συμπεριφορά του δούλου. Κάτω από αυτή λοιπόν τη λογική, είμαστε διαρκώς επέτες μιας υπεράσπισης κάποιων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα, κύριε Σαχίνη. Τοποθετείτε κάτι με εξαιρετικά σκληρό τρόπο, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι, θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι είναι συνυπεύθυνος και ο ελληνικός λαός, πέρα από τις ηγεσίες, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δέχονται τις πιέσεις και δεν είναι κοντά στο πνεύμα μιας πατρίδας όπως τουλάχιστον την επιθυμεί ο λαός. Αλλά ο ελληνικός λαός πού είναι? Γιατί μπαίνει σε αυτή την λογική και καλλιεργεί αυτό το άλοθη νομιμοποίησης της συμπεριφοράς του δούλου? Εδώ είναι το ερώτημα που δεν απαντούν και κάποιοι διανοούμενοι σήμερα στην Ελλάδα και κάποιοι ιστορικοί. Θέλω λιγάκι να σταθώ, και θα πούμε πολλά σήμερα, με βάση την παράδοση «Είμαστε έθι και τα έφημα», είναι μια βαριά μέρα.
Και γι' αυτό είπα ότι σήμερα δεν λένε χρόνια πολλά. Μάλωσα κάποιους από τους ακροατές, αλλά μετά κατάλαβα ότι στέλναν δυνητικά οι άνθρωποι τις ευχές τους για το για τη Μεγάλο Σάββατο και για τη Λαμπρή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή το θέτετε, τι πραγματικά κρίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Κρίνεται μια αυτοαναφορικότητα μιζέριας για τους πολλούς και ένα πλαίσιο αυτάρκειας για τους ολίγους? Τι είναι αυτό που θα έπρεπε κάτω από άλλες προϋποθέσεις να είναι μιας κομβικής σημασίας διαδικασίας σε 9 Ιουνίου? Ναι. Κοιτάξτε τι παίζεται. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε μερικές χώρες της Ευρώπης για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στη Γαλλία υπάρχει μια στρατηγική αμηχανία του Μακρόν. Στην Ιταλία έχει ξεφτύσει αυτό που λέγαμε γκαριμπαλτισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει περισσότερο. Η Γερμανία έχει τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις για μια Ευρώπη που θα πρέπει να αντιπαρακολουθήσει στα αιτήματα που βάζει η ίδια. Τι όμως μπορεί να βγει μέσα από αυτά? Μπορεί να βγει πρώτα απ' όλα στη Γαλλία, που θα έχουμε σίγουρα μία νίκη της Λεπέν. Η Λεπέν, η οποία, να πούμε τώρα, ότι δεν είναι η Λεπέν εκείνο το κόμμα που γνωρίσαμε στις αρχές. Πολύ περισσότερο έχει πάρει μια τεράστια απόσταση από το κόμμα του πατέρα της. Αλλά επιπλέον έχει στραφεί προς ένα κεντρικοδεξιό σχήμα που θυμίζει ή φτάνει να θυμίζει, εν πάση περιπτώσει, την περίπτωση μιας δεξιάς που ήταν η πατριωτική γαλλική δεξιά, που εν πάση περιπτώσει πλησιάζει λίγο προς τον Ντεγκόλ, ή για να μην πούμε ότι σχεδόν κουμπώνει με το σχήμα της λογικής του Ντεγκόλ. Λοιπόν, επομένως μπορεί να υπάρξουν καινούργια δεδομένα. Συν να βάλουμε κάτι άλλο, ότι η Τουρκία είναι σε μια φάση αναμονής και αυτό εμάς μας επηρεάζει. Κάτι περιμένει. Περιμένει ενδεχομένως τις αμερικανικές εκλογές. Είναι βέβαιο ότι περιμένει τις αμερικανικές εκλογές για να βγάλει μπροστά και τις περαιτέρω αξιώσεις και απαιτήσεις. Κοιτάξτε, καλά κάνετε και τα περιγράφετε, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει έτσι η εικόνα που είδαμε να διαδραματίζεται πριν 2-24 ώρα. Θαρώ ήταν στο Μιλάνο και όχι στο Τωρίνο. 3.000 και νέος κόσμος, άνθρωποι σε νυχτερινή πορεία με πυρσούς και με τον φασιστικό χαιρετισμό, εις ανάμνηση ενός από τους ιδεολογικούς μπαμπάδες μαζί με τον Ντούτσε. Αυτά το 2024, κύριε Αποστόλου, προκαλούν ανατριχύλα σε αυτή την Ευρώπη. Βεβαίως ανατριχύλα προκαλούν. Να πούμε όμως ότι η κυρία Μελώνη ήταν εκεί. Έγινε μετά μια μεταφασίστρια πολιτικός, η οποία όμως, κοιτάξτε την εξέλιξη όλων των δεδομένων και των φαινομένων, πώς πηγαίνουν, σε ποια κατεύθυνση, η οποία όμως τι έκανε, ορκίστηκε το Σύμφωνο της Σταθερότητας και επίσης το υπέρ του ΝΑΤΟ και άσκησε μια πολιτική πέρα για πέρα ανατοϊκή. Έτσι. Άρα θέλω να δείξω με όλο αυτό ότι μπορεί να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα παρακμιακά, ακροδεξιά, αλλά αυτά σιγά σιγά θα απορροφηθούν. Έρχονται καινούργοι ηγέτες που θα καθησυχάσουν το πόπολο, δηλαδή θα καθησυχάσουν τους λαούς, και κατά αυτόν τον τρόπο σκέφτομαι και το τι συμβαίνει σήμερα στην Αμερική. Ο Biden είναι χαμένος. Αυτό το ξέρουν όλοι ότι είναι χαμένος. Κερδισμένος θα βγει ο Τραμπ. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως? Ο Τραμπ θα δουλέψει υπέρ του βαθέως κράτους της Αμερικής, θα στραφεί προς τους θεσμούς που εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις. Είναι ένα ζήτημα και ένα ερώτημα για το τι θα γίνει και στην Αμερική, σε μία χώρα, να πούμε κάτι άλλο, που η μισή είναι υπέρ του κοινωνικού φύλου, η άλλη μισή είναι κατά του δαρβινισμού. Επομένως, μία χώρα που υπάρχει ένα μπέρδεμα για το τι μπορεί να πάει μπροστά τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο λαό, και δεν μπορεί να βρει ένα προβάδισμα. Είναι βασικά αυτά, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εξαντανακλάσεως φτάνει στην Ευρώπη και εξαντανακλάσεως βέβαια θα βλέπουμε όλα αυτά που μόλις τώρα είπαμε. Είδαμε τους πυρσούς και τους φασιστικούς χαιρετισμούς, κάτι που υπάρχει και δεν μπορεί να εξαφανιστεί εύκολα από την Ιταλική κοινωνία. Ναι, κάτι που λειτουργεί ως μηχανισμός.
Και να το πούμε και το, να πούμε και το άλλο. Και η αστική τάξη, ένα μέρος της αστικής τάξης, έχει μια τέτοια αντίληψη, όπως και ένα μέρος της αστικής τάξης στην Γαλλία, είναι υπέρ μιας άλλης προοπτικής, μιας προοπτικής δηλαδή ότι η Γαλλία δεν πρέπει να εκπίπτει στον παγκόσμιο χάρτη. Θα πρέπει να έχει την δυναμική να είναι στις πρώτες τρεις τουλάχιστον χώρες του πλανήτη. Και, και αυτή η σκέψη της αστικής τάξης σήμερα στη Γαλλία είναι ενάντια στο Μακρόν. Το ίδιο φαντάζομαι εντοπίζεται και στη Γερμανία που είναι από τους μπροσταροκριούς του εγχειρήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην πω ότι είναι ο αρχιτέκτονας και η ιστορία πάει πίσω, πάει στα βαθιά σκοτεινά χρόνια του 40 ακόμη. Βεβαίως, έτσι είναι. Και στη Γερμανία συμβαίνουν όλα αυτά και θα δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Δηλαδή είναι δύο κόσμοι που βράζουν μέσα σε κάθε χώρα, ας αφήσουμε απ' έξω την Ελλάδα, τουλάχιστον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι δύο κόσμοι που έχουν άλλες απαιτήσεις, που έχουν άλλες προοπτικές. Ή να το πούμε και διαφορετικά, έχουν προοπτικές ενός οράματος. Τι κάνει όμως το παγκόσμιο σύστημα? Το παγκόσμιο σύστημα θα προσπαθεί να εκτονώσει πολλές φορές αυτή την οργή του κόσμου. Και αυτό φοβάμαι πως μπορεί να συμβεί και στην Αμερική με τον Τραμπ. Πείτε μου και κάτι ακόμη, μιας και αναφέρεστε στην Αμερική και δεν το κάνετε τυχαία, γιατί δεν είναι αμεληταία ποσότητα και η επίδρασή της στον πλανήτη είναι σημαντική. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει με επίκεντρο το Παλαιστινιακό μετά από 60 χρόνια ένα φοιτητικό κίνημα με τα πάνω και τα κάτω του, όχι με νέα αντίληψη, που πάντως με αφορμή το Παλαιστινιακό έχει οδηγηθεί σε συγκρούσεις. Παρεμβαίνει εθνοφυλακή, παρεμβαίνει αστυνομία, γίνονται διαλύσεις καταλήψεων, ανακαταλήψεις. Υπάρχει ένας αναβρασμός που πολλοί λένε ότι περάσαν 6 δεκαετίες για να τον δεις. Και σε ποια πανεπιστήμια? Τα προνομιούχα, τα ελίτ με τις μεγαλοχορηγίες. Και ταυτοχρόνως η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων διεύρυνε από προχθές την ορολογία περί αντισημιτισμού. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι η αρχή για τις κινητοποιήσεις που είχαμε το 1960, το 1970 στην Αμερική. Βιετνάμ κτλ. Λοιπόν, αυτές οι κινητοποιήσεις νομίζω, έχω την άποψη, την εκτίμηση καλύτερα, ότι θα αρχίσουν να γιγαντώνονται ακόμα περισσότερο και να εισέρχονται μέσα, μέσα στα αιτήματα που δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη, θα έρθουν και άλλα αιτήματα του λαού της Αμερικής. Δεν θα είναι κάτι που θα το δούμε τώρα ξαφνικά να εξαφανίζεται ή να αποδυναμώνεται, όσα και μέτρα και αν πάρει η εξουσία, η πολιτική εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση και θα έχουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση διότι ακριβώς η ζωή στις ΗΠΑ πλέον έχει διαγράψει την πορεία της σύγκρουσης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα σε αυτό που ορίζουμε ως δυτικό κόσμο, αισθάνεστε ότι σχάσει ανάμεσα σε μια ομάδα που περνάει καλά, πάρα πολύ καλά, έως απίστευτα καλά, και μια άλλη ομάδα, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά, που ζορίζεται για να τα φέρει βόλτα, και έχει και μια άλλη ομάδα που δεν τα φέρνει βόλτα, αυτή η σχάση διευρύνεται? Αυτή η σχάση διευρύνεται, σαφέστατα. Και διευρύνεται και το βλέπουμε παντού. Ότι οι κοινωνίες των δύο ή τριών ταχυτήτων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια, να το πούμε έτσι, αμηχανία. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν, τι θα πάρει προτεραιότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν μεγάλοι συμβιβασμοί της αστικής τάξης με τη μεσαία τάξη που σχεδόν εξαφανίζεται, έτσι, για να συντηρηθεί όλο το σύστημα. Διαφορετικά δεν θα έχουμε ένα σύστημα μη συγκρουσιακό. Θα έχουμε διαρκώς συγκρούσεις και θα είναι οι συγκρούσεις όλο και περισσότερο πιο έντονες. Στο άρθρο που έχετε γράψει εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών, λέτε σε ένα σημείο ότι η κυρίαρχη πηγή εξουσίας, είναι πασιφανές αυτό, δεν είναι πια η λαή της Ευρώπης, αλλά οι ταχυδακτυλουργικές κινήσεις των τεχνοκρατών. Είναι ταχυδακτυλουργικές ή είναι, να το πω έτσι, ένα πρότυπο που ακολουθούν copy-paste οι τεχνοκράτες? Ναι, είναι ένα πρότυπο, αλλά η αρχική σχεδίαση έχει γίνει
από τεχνοκράτες. Αυτό μετά διακινείται σε όλη τη Δύση. Όλοι οι τεχνοκράτες μετά στις άλλες χώρες παίρνουν το πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί ενδεχομένως από τα κεντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το εφαρμόζουν στις πατρίδες τους. Mm. Έτσι. Το βλέπουμε αυτό ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα στην πατρίδα μας είναι μέτρα που έχουν φτάσει απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή που ακόμα συζητιούνται, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Λέτε επίσης ότι, και θυμίζετε τι έλεγε ο Γάλλος φιλόσοφος ο Μποντριγιάρ, ότι η Ευρώπη είναι ο τόπος μιας διεθνικής ψευδομοσπονδίας με ολοένα και μεγαλύτερη επαναιδιοποίηση, δηλαδή το αντίθετο της εναρμόνισης. Και επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάκριση μεταξύ της ελίτ των τεχνοκρατών, αυτών που βρίσκονται στην εξουσία, που επινοούν αυτή την αφηρημένη γενικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχειρίζονται πράγματα και των πολλών. Εκεί λέτε είναι το αυξανόμενο χάσμα. Ναι, εκεί είναι το αυξανόμενο χάσμα. Το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω το γνωρίζουμε λίγο πολύ, έχει ένα παρελθόν, το γνωρίζουμε λίγο πολύ από τον Ρένφε Φίνκ το 1943, όταν το είχε καταθέσει για πρώτη φορά στον Χίτλερ, ως με το όραμα μια νέα Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που προέβλεπε ενιαίο νόμισμα, κεντρική τράπεζα, δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτά δηλαδή στα οποία τα ζούμε τώρα. Στη συνέχεια ο Χολστάιν, επίσης ένας ναζιστής, έγινε ο πρώτος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τουλάχιστον 9 χρόνια. Ήταν εκείνος που έβαλε τις βάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κακό παρελθόν. Έρχεται σαν ένα, σαν κάτι, να το πούμε έτσι, σαν φάντασμα από το παρελθόν, ενός σχεδιασμού που ήταν του σχεδιασμού, του ναζιστικού σχεδιασμού. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το πήρε ποτέ πίσω. Το έχει ακόμη σήμερα σε εφαρμογή. Το γεγονός ότι εμάς, το έχουμε ξαναπεί, ότι μας έχουν κατατάξει να είμαστε τα γκαρσόνια, οι θεραπενίδες των Ευρωπαίων και του δυτικού κόσμου μέσα από τον τουρισμό. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και στα γραπτά του Χίτλερ. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά θα είναι ξυλοκόπους, τους αποκαλούσε τότε ο Χίτλερ. Αυτό το βλέπουμε και σε μια προέκταση της σημερινής αντίληψης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι οι μύστες του ελεύθερου πνεύματος, οι σύγχρονοι μύστες καλύτερα του ελεύθερου πνεύματος, όπως ήταν παλαιότερα οι Βεγάρδοι, έχουν σχεδιάσει τον κόσμο και είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Και τα εφαρμόζουν με κάθε με πιστή αντιγραφή από το παρελθόν. Άρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε Αποστόλου, αυτό που εμπεδόθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο, με αμερικανικό χρήμα η αλήθεια είναι, τουλάχιστον στο δυτικό, τι ήταν? Ήταν μια συμφωνία, ένα κονσένσους, όχι άλλο πόλεμο, θα πάμε στις αγορές με έναν άλλο τρόπο και εν πάση περιπτώσει οι κοινωνίες πρέπει να ανέλθουν μετά την εξαθλίωση για να είναι το καταναλωτικό κοινό? Τα λέω τόσο χήμα και συνοπτικά για να μην το ανοίξω. Αυτό ήταν, ή ήταν και η ανάγκη των ίδιων των κοινωνιών να σταματήσει το σφαγείο? Ήταν και οι δύο ανάγκες μαζί. Όχι πόλεμος ή όχι πόλεμος σε αυτή τη μορφή, όπως ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και από την άλλη είναι αύξηση του επιπέδου μέσα σε μια λογική ή οικονομική λογική, κυρίαρχη οικονομική λογική της εποχής. Αύξηση του καταναλωτισμού, και μόλις αυτό το φαινόμενο πλέον εξαντλήθηκε ή εν πάση περιπτώσει θέλησαν κάποιοι να το κάνουν να εξαντληθεί, μπήκαμε σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες λογικές, που σημαίνει μείωση σε όλα και πάμε μπροστά σε μια νέα, με μια νέα κουλτούρα και με μια νέα αντίληψη του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αυτά είναι σήμερα που ζούμε, δηλαδή ότι ξεπεράσαμε όλη αυτή την πρώτη μορφή ανάπτυξης, όπως τη λέγανε, και μπαίνουμε τώρα σε μια ψευδοανάπτυξη, σε μια καινούργια μορφή, όπου όλα αλλάζουν. Έτσι. Ναι, αλλά σε αυτά που όλα αλλάζουν, για τους λαούς τουλάχιστον, ζητήματα ταμπού καταρρύπτονται, και κυρίως το ζήτημα ενός πολέμου με γενικευμένα χαρακτηριστικά εδώ έχει, αν θέλετε, αποιεροποιηθεί ακόμη
και η μη χρήση πυρηνικών. Δηλαδή, άμα ακούσετε τις συζητήσεις, και δεν είναι μόνο της μιας πλευράς, είναι και από τις αναδυόμενες της Ανατολής, ακούς, θα ρίξουμε μικρής ισχύος πυρηνικά, τα οποία θα είναι έτσι στοχευμένα, που δεν θα πάνε πιο εδώ, δεν θα πάνε πιο εκεί. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο, ακόμη το πληρώνουμε στη Βαλκανική. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, τι είναι αυτό που τις ίδιες τις κοινωνίες τις βάζει να κλείνονται, αντί να βγουν μπροστά και να πούν, όπα παιδιά, μην τρελαίνεστε, εμείς δεν ξαναμπαίνουμε σε ένα παγκόσμιο σφαγείο για χάρη δικό σας, που το έλεγαν παλιά, τώρα δεν το λένε. Ακούω οικονομίες πολέμου. Ίσως ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος να είναι πιο περιορισμένος, αλλά όμως είναι μια πολεμική φρασιολογία. Ο πόλεμος δεν θα φύγει ποτέ από τα στερεότυπα και τα στεγανά των κοινωνιών. Θα υπάρχει εκεί μέσα και θα λειτουργεί. Είτε θα είναι ο πόλεμος της Μητρόπολης, όπως έλεγε ο Τόνι Νέγκρι, είτε θα είναι ο πιο γενικευμένος πόλεμος, οι σειράξεις μεταξύ λαών. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε στη φάση μιας παγκοσμιοποιημένης λογικής, ναι, το παγκόσμιο χωριό, και από τη στιγμή που σε αυτά συνενούσαν εδώ και χρόνια όχι μόνο το αμερικανικό κατεστημένο, αλλά συνενούσαν, όπως είπαμε και προηγουμένως, και ο γερμανικός ναζισμός με τη νέα Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως το έλεγαν, όπως συμφωνούσε ακόμα και ο Λεόν Τρότσκι, ο οποίος μετά τη ρύθμιση του ζητήματος της Κροστάμβης ως επίτροπος του κόκκινου στρατού, απερίσπαστος βέβαια από μερικά προβλήματα, έθεσε μπροστά του δύο προοπτικές. Η μία προοπτική ήταν να ασχοληθεί με το ζήτημα της τέχνης και η άλλη προοπτική ήταν ο διεθνισμός, ο οποίος τι έκανε, είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά τον διεθνισμό στην ανάπτυξή του, πώς ακριβώς έχει την καταγωγική του αρχή που την είχε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διότι ο διεθνισμός από εκεί έχει τις πηγές του και τις ρίζες, κυρίως με τους στοϊκούς φιλοσόφους, τη μελέτησε και ήθελε να την εφαρμόσει και σε συνεργασία με αμερικανικά κέντρα. Μάλιστα. Άρα να και η σύμπτυξη του τροϊτσκιστικού, λέτε, κινήματος με απόψεις που εμφορούντουσαν στις ΗΠΑ. Μάλιστα. Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα πού οδεύουμε? Δεν χρειάζονται πια οι λαοί, κύριε Αποστόλου. Δηλαδή, αυτό προσπαθούν. Ακριβώς. Αυτό είναι. Σας διέκοψα όμως. Όχι, να το πείτε εσείς. Εγώ... Ναι, αυτό ακριβώς. Οι λαοί πλέον είναι περιττοί. Εκτός από τις αστικές τάξεις, εννοώ τις μεγαλοαστικές τάξεις και τους διαχειριστές, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι περιττοί. Δηλαδή θα είναι μία μάζα που θα κινείται, θα κατευθύνεται με συγκεκριμένες εντολές. Βλέπετε τι συμβαίνει, το βάζω αυτό γιατί δυστυχώς δεν έχει τεθεί το ζήτημα. Βλέπετε τι συνέβη το τελευταίο διάστημα. Θυμόσαστε πριν 10 χρόνια υπήρχαν οι Αντίφα, οι οποίοι είχαν έρθει σε σύγκρουση ανοιχτή, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους αναρχικούς. Υπήρχε μια τεράστια σύγκρουση. Οι αναρχικοί έλεγαν, μας κλέβετε ένα μέρος της ιδεολογίας και πάτε και έχετε ενταχθεί, έχετε πάει και έχετε ενταχθεί στο Σόρος και προσφέρετε υπηρεσίες υπέρ του Σόρος. Λοιπόν, πού πήγαν ξαφνικά? Ενσωματώθηκαν σε μια άλλη κουλτούρα. Είναι η κουλτούρα των ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Εκεί μέσα θα βρεθεί αυτή η καινούργια κουλτούρα που σήμερα τη ζούμε. Θα στεγάσει καλύτερα, θα στεγάσει πάρα πολλούς. Για έλατε τώρα λίγο στα κάθη μας. Πολλοί λένε ότι είμαστε σε μια υπαρξιακής σημασίας τροχιά πια, και δημογραφικά και κοινωνικά και με τις θεσμικές καταπτώσεις. Φτάνει μια απόφαση δικαστική με χρονοκαθυστέρηση σε μια διαδικασία όπως το ΜΑΤΙ για να έρθει μπροστά αυτό που η κοινωνία σκέφτεται και συζητά. Είμαστε σε υπαρξιακή όντως τροχιά? Είμαστε σε υπαρξιακή τροχιά. Αναγκάζεται πλέον ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Να πούμε κάτι, πως οι θεσμοί ουσιαστικά είναι μηχανισμοί. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και επειδή είναι μηχανισμοί, μπορούν εύκολα να ετεροκαθορίζονται και να χειρογωγούνται από το κράτος. Αυτό ας το ξεκαθαρίσουμε. Μετά, κάτι που συμβαίνει με την ελληνική κοινωνία και δεν έχει συζητηθεί επαρκώς,
είναι ότι ποια είναι τα οράματα της ελληνικής κοινωνίας, για να δούμε και ποια είναι τα υπαρξιακά του μεγέθη, όπως αναφέρατε. Είναι ότι είμαστε μια κοινωνία σαδιστική ή, εν πάση περιπτώσει, είμαστε μια κοινωνία μαζοχιστική. Οι κοινωνίες σαδιστικές είναι οι κοινωνίες που έχουν τους αυστηρούς θεσμούς. Είναι δηλαδή τους αυστηρούς μηχανισμούς που δεν πρέπει να παρεκκλίνεις καθόλου. Απέναντίας οι μαζοχιστικές κοινωνίες είναι εκείνες, και εμάς ιστορικά τουλάχιστον αυτή η σκέψη μας έχει παγιδεύσει, είναι εκείνες λοιπόν οι κοινωνίες με τις συμβατικές σχέσεις. Ο σαδιστής, για να το πούμε έτσι, σκέπτεται με όρους θεσμοποιημένης κατοχής, ενώ ο μαζοχιστής με όρους συνδευλημένης συμμαχίας. Εκεί έχει μεγάλη σημασία. Ότι εμείς ως μαζοχιστές μπαίνουμε σε μια λογική συνδευλημένης συμμαχίας. Ως εκ τούτου, εκεί, γιατί εκεί στηρίζεται και μια ολόκληρη φιλοσοφία, και είναι και στις μέρες μας, πρέπει να το πούμε, μια και έχουμε Πάσχα, των Ορθοδόξων. Είναι Ορθόδοξοι, έχουν αυτή τη λογική, ότι ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Βεβαίως είναι γεγονός σχέσης. Αλλά μέχρι πού μπορεί να πάει? Μπορεί να πάει να γίνεται ένας μαζοχιστής μια συμβεβλημένης συμμαχίας? Λοιπόν, εμείς κάνουμε αυτό που προανέφερα και στην αρχή, κάνουμε διαρκώς μια οπισθοδρόμηση. Και αυτή η οπισθοδρόμηση που κάνουμε είναι από το γεγονός ότι έχουμε πάψει πια να επιθυμούμε τι θέλουμε. Έχουμε πάψει πια να αναγνωρίζουμε την ελευθερία μας και επίσης έχουμε πάψει να αναζητούμε και να στηρίζουμε την ανεξαρτησία μας. Και όπως είπα προηγουμένως, τι επιζητούμε? Επιζητούμε ακριβώς το άλοθη μιας νομιμοποιημένης συμπεριφοράς του δούλου. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε εκείνοι που θα πάμε να κλαφτούμε, για να το πω έτσι, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε. Δεν έχουμε αυτό που μπορούν να έχουν άλλες κοινωνίες και μπορούν να διεκδικούν με πείσμα, με οργάνωση και με ορμή. Αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ πιο πίσω από τους σύμμαχούς μας και πολύ επίσης πιο πίσω από τους γείτονές μας, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια άλλη λογική. Κάτω από αυτή λοιπόν τη λογική δεν θα βρούμε ποτέ, ποτέ το ξαναλέω, το ήθος και το ύφος να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και να την πάρουμε πάλι πίσω. Είναι αυτό ή είναι η εκμάθηση συστηματικά και διαχρονικά 200 και χρόνια πάνω σε ένα άξονα ότι οι συζητήσεις ή οι σκέψεις ή οι δράσεις περί ελευθερίας, κύριε Αποστόλου, έχουν κόστος? Γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 21 δεν είναι ένα πρωί αποφάσισαν οι καπεταναίοι, λαός, προύχοντες και μη να ξεσηκωθούν. Είναι μια διεργασία που κρατά χρόνια και έχει ως αποκορύφωμα το 21. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι αυτοί δεν είχαν επίγνωση ότι η κίνηση για ελευθερία είχε κόστος, μπορεί να είχε και κόστος ζωής, και είχε κόστος ζωής. Μήπως λοιπόν έχουμε ως κοινωνία γαλβανιστεί λιγάκι διαφορετικά? Δηλαδή εμείς θέμε, θα σας πει κάποιος, ή και αυτό είναι βολικό άλοθη να τα ρίχνουμε αλλού? Ότι ως κοινωνία έχουμε μπει σε μια ανθρωπολογική μεταβολή, αυτό είναι γεγονός, αναμφισβήτητο. Ότι σήμερα δεν προσλαμβάνουμε την ελευθερία με τα ίδια κριτήρια που τα είχε προσλάβει ο Έλληνας του 1821 και νωρίτερα ακόμη, και αυτό είναι γεγονός. Ότι χάσαμε την αμεσότητα της δημοκρατίας και δεν τη διεκδικούμε, γιατί αυτό έχουμε πει ότι δεν είναι δημοκρατία. Λοιπόν, και ότι δεν τη διεκδικούμε, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Αλλά πώς γίνεται κάποιοι λαοί, ο γερμανικός λαός, ας υποθέσουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει αυτό το όραμα, αιώνες πλέον θα έλεγα, να έχει αυτό το όραμα του Ιωάννη Λάιντεν, το οποίο το καλλιέργησε ο Χίτλερ, την ορμή δηλαδή ενός και ένα μυστικιστικό πνεύμα ότι είμαστε μια ανώτερη φυλή, και καλλιεργείται μέχρι σήμερα και περνάει αταβιστικά μέσα στις μάζες. Πώς εμείς όμως ακυρώσαμε όλες τις μνήμες, όλες τις ιστορίες και εν πάση περιπτώσει τη βούληση για ελευθερία και ανεξαρτησία και νομιμοποιήσαμε το δούλο? Ναι, ξέρετε κάτι? Ναι, αλλά μισό λεπτό, ναι, ναι. Να εκφράσω μια διαφωνία, αν μπορώ.
Γιατί έχετε έτσι ένα εξαιρετικό τρόπο να μας ταξιδέψετε και σήμερα. Αλλά ακούστε, αυτή η ίδια κοινωνία πάνω κάτω, με άλλους όρους ιστορικά κτλ., του Μεσοπολέμου, που έχει βγει και από μια καταστροφή και αν θέλετε και με το ναυάγιο του μεγάλου οράματος της Μεγάλης Ελλάδας, τη Μικρασιατική καταστροφή, αυτή η ίδια η κοινωνία που δίνει μάχη να ενσωματώσει τον προσφυγικό της πληθυσμό, όχι ανέμακτα, για να μην τα ωραιοποιούμε, αυτή η ίδια η χώρα που μπαίνει σε μία τροχιά μετά από χρεοκοπίες και πτωχεύσεις, βιομηχανοποίησης και ρυθμών παραγωγής, αλλά όχι για πολλά χρόνια, αυτή η ίδια χώρα με μία δικτατορία μεταξά, είναι η χώρα που γράφει ο κόσμος της το έπος στην Αλβανία, στα αλβανικά βουνά, το έπος της εθνικής αντίστασης. Είναι οι ίδιες πάνω κάτω, με ιστορικές διαφορές, κοινωνίες απάθειας, καβουκιού κτλ. Θεωρείτε ότι εδώ σήμερα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό ακόμη και από εκείνες τις κοινωνίες? Δεν το άκουσα. Άκουσα μέχρι εκεί που είπατε ότι για το έπος του 40 που μιλούσατε. Ναι, ότι ήταν τηρουμένο των αναλογιών και εκείνη η κοινωνία ήταν απάθειας, αδιαφορίας, καταπίεσης, δουλοποίησης κτλ. Και όμως έκανε το έπος του 40 στα αλβανικά βουνά, έκανε το έπος της εθνικής αντίστασης. Τόσο πολύ έχει αλλάξει η σημερινή ελληνική κοινωνία? Ναι, έχει αλλάξει η ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα της σημερινής κοινωνίας και της κοινωνίας του 1940. Ο Έλληνας του 1940 είχε όλα τα ανάματα της ψυχής του ανοιχτά και είχαν γιγαντωθεί. Είχε μια επαφή με αυτό που λέμε ελληνική κουλτούρα. Σήμερα δεν έχουμε επαφή με αυτό που λέμε ελληνική κουλτούρα. Μην ξεχνάτε ότι η γενιά του 30, μια γενιά συγγραφέων και όχι μόνο, η οποία έγραφε διαρκώς με ψευδόνυμα, λοιπόν, ήθελε να ενώσει μια ευρωπαϊκή κουλτούρα με τα γηγενή στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας. Και αυτό κατάφερε να το κάνει. Λοιπόν, σήμερα εμείς μετά το 1974 μπαίνουμε σε μια φορμαλιστική κουλτούρα, κάνουμε μια εισαγωγή ευρωπαϊκής κουλτούρας και αφού την εισάγουμε δεν προσπαθούμε να την ενώσουμε με την εγχώρια κουλτούρα, απλούστατα πετάμε την εγχώρια κουλτούρα, τη διαγράφουμε τελείως και ζούμε με μια ευρωπαϊκή κουλτούρα. Δηλαδή κάνουμε μετεκένωση απευθείας, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Είπατε και την κατάλληλη λέξη που τη χρησιμοποιούσε ο Κοραής. Λοιπόν, περάσαμε σε ένα πνεύμα του Κοραή. Πετάξαμε οτιδήποτε ήταν εγχώριο και κάναμε μια εισαγωγή του ευρωπαϊκού ή, εν πάση περιπτώσει, του δυτικού κόσμου. Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αποξεράναμε έτσι όλο τον ελληνικό πολιτισμό και όλες τις ελληνικές απόψεις. Και δεχθήκαμε με μεγάλη ευκολία το ευρωπαϊκό, βαφτίζοντας το παράλληλα και ως προοδευτικό. Μα έχουμε προοδευτικές καταστάσεις και προοδευτικές σκέψεις στην Ελλάδα εδώ και κάποιους αιώνες. Λοιπόν, εμείς δεν τρέξαμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πήγαμε στην άλλη ακριβώς κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει μια μεγάλη αλωτρίωση για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτή την αλωτρίωση, μαζί βέβαια με τον νέο συμβαρητισμό μετά το 1980, με τις καινούργιες εργατικές τάξεις που άρχισαν να φτιάχνονται, φτάσαμε σε αυτή την πνευματική και ψυχική καθυστέρηση. Λένε εδώ αρκετοί φίλοι, καταρχάς σας στέλνουν πολλές ευχές και λένε εδώ πολύ ωραίες οι επισημάσεις του κύριου Αποστόλου, υπέροχες. Πώς όμως αλλάζεις αυτή τη φορά, πώς το κάνει ο κάθε φίλος τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά, τι πρέπει να ξανακάνουμε? Και σωστό αυτό που είπε λέει ο κύριος Αποστόλου, καταπίνουμε αμάσιτο οτιδήποτε ευρωπαϊκό, το βαφτίζουμε ότι έχει ρίζα ελληνική, καμία σχέση, και την ίδια στιγμή κάνουμε χαρακίρι για τη δική μας κουλτούρα, που αυτή είναι η γνήσια ευρωπαϊκή, η ελληνική κουλτούρα. Απλά λέμε, άμα κάνεις μια αναφορά στο ελληνικό, ότι αυτό είναι εθνικιστικό, είναι ακραίο, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και ξεχνάμε ότι μεγάλοι διανοούμενοι και διανοητές μετεκένωσαν από την Ελλάδα στην Ευρώπη ακόμη και τα ζητήματα της δημοκρατίας. Έτσι είναι. Αν μιλήσει κάποιος, κύριε Σαχίνη, για το Θεοτοκά, μπορεί να του πούν ότι είναι ελληνοκεντρικός. Αν μιλήσει σήμερα κάποιος για το Καζαντζάκι, θα τον πούν ότι είναι εθνικιστής. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις αντιλήψεις
δεν μπορεί να βολευτεί το ελληνικό πνεύμα. Το ελληνικό πνεύμα ατονεί. Εμείς κάνουμε περιχαρακώσεις. Και κάνουμε περιχαρακώσεις σε ό,τι πιο γηγενές και γνήσιο υπήρχε πάντοτε. Φτάνουμε έτσι να αποκαλούμε συνωμοσιολογία οτιδήποτε έχει μια αναφορά προς έναν υποψιασμό. Φτάνουμε έτσι να μιλούμε για παρασκηνιολογία για οτιδήποτε έχει μια αναφορά σε καινούργια δεδομένα. Φτάνουμε επίσης να μιλούμε για μασονολογία, για πράγματα που ενδεχομένως έχουν μια διήγηση πέρα από τις συμβατικές διηγήσεις. Κάτω από αυτές τις συνισταμένες και τις συνιστώσεις δεν μπορούμε να βρούμε εμείς μια προοπτική. Εγώ θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Ότι ο Μπάνον, ο φίλος του Τραμπ, ναι, ναι. Ξέρετε ότι ήρθε σε μια σύγκρουση με τον Τραμπ και καλύτερα με το επιτελείο του και σηκώθηκε και έφυγε. Ξέρετε τι έψαχνε. Έψαχνε να βρει σε όλες τις άρθρα του, αν τα μελετήσει κανείς, έψαχνε να βρει με ποιο τρόπο θα δημιουργηθεί ένα μαζικό κίνημα. Και πού το βρήκε. Το βρήκε στον Έρικ Χόφερ, ένα φιλόσοφο της μακράς ακτής, όπως τον έλεγαν, γιατί κοιμόταν πένις, κοινότανε στις ακτές. Επίσης, στη συνέχεια έγινε καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος τι έλεγε σε μια αναφορά του, άθεος, σε μια αναφορά τι κάνει ο πιστός και πώς ο πιστός αποκτά δύναμη. Και έλεγε ότι θα πρέπει να ταυτίζομαι, ο πιστός πρέπει να ταυτίζεται με το μαζικό κίνημα. Και μάλιστα εκεί ο Μπάνον έψαχνε να βρει ένα μαζικό κίνημα ούτως ώστε να αυξηθεί η δύναμη του Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν προχώρησε, γιατί τις συνέπειες τις ξέρουμε ποιες ήταν. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να το κάνει μέσα από μια αμερικανική κουλτούρα ο Μπάνον. Εμείς σήμερα την ελληνική κουλτούρα την έχουμε πετάξει, την έχουμε αφυδατώσει. Δεν τη θέλουμε. Είναι χρωματισμένη. Είναι χρωματισμένη ως ναζιστική, είναι χρωματισμένη ως εθνικιστική και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αν πάμε σε αυτές τις κατευθύνσεις, έχουμε χάσει τελείως το παιχνίδι. Αν επιστρέψουμε πίσω και ξαναφουγκραστούμε την ελληνική κουλτούρα, ξαναζήσουμε το όραμά της και ξαναζήσουμε, να μην πω το μεγαλείο της, γιατί είναι λέξεις, εν πάση περιπτώσει, τιμωρημένες σήμερα, να ξαναζήσουμε σήμερα την οπτική της ελληνικής κουλτούρας, τότε ίσως βρούμε ένα βηματισμό, αρχικό βηματισμό, γιατί έχει μεγάλη πορεία η όλη αυτή η εξέλιξή μας. Έχετε δίκιο εσείς. Τώρα να σας πω ότι σε αυτό τον ορθολογισμό, ξέρετε, ο Σουρής θεωρείται λαϊκιστής, ο Παλαμάς θεωρείται εθνικιστής. Έτσι. Ο Βάρναλης και ο Ρίτσος άκουσα να αποκαλούνται φθηνός λαϊκισμός του στίχου. Εδώ φτάσαμε, κύριε Αποστόλου. Βεβαίως φτάσαμε εδώ, μα ο Βάρναλης πριν ασπαστεί τη μαρξιστική ιδεολογία, κοιτάξτε τα κείμενά του, τα γραπτά του και εν πάση περιπτώσει την ποιησή του. Τι είναι. Είναι ένας άνθρωπος που σέβεται με απόλυτη αξιοπρέπεια την ελληνική κουλτούρα. Γι' αυτό τον λένε και λαϊκιστή. Σε λίγο θα πούν και το Ρίτσο λαϊκιστή. Θυμόσαστε μήπως τον πόλεμο που είχαν κάνει στο Ρίτσο όταν είχε γράψει κάποια ερωτικά ποίηματα και δίκιο. Το τι ακριβώς είχε συμβεί τότε στην επικαιρότητα την ελληνική. Ναι, εδώ θαύουμε σε φέρει ελίτιμη. Μην πάμε τώρα. Καλά τα λέτε εσείς. Στο διατάφτα, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, υπάρχει αντικλείδι ή το κλειδί έχει φύγει από την κλειδαριά, έχει πεταχτεί και έχουμε μείνει μέσα στο κίτρινο δωμάτιο? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό που είπατε είναι πολύ σοβαρά. Μήπως έχει αλλάξει κλειδαριά και το κλειδί που έχουμε πια δεν ανταποκρίνεται στην κλειδαριά? Εγώ θα παραμείνω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί με όλα όσα συμβαίνουν δείχνει να έχουμε χάσει ή εν πάση περιπτώσει το κλειδί που έχουμε δεν ανταποκρίνεται στην κλειδαριά. Διότι η κλειδαριά είναι κάτι καινούριο που μας την έχουν την πόρτα σφραγίσει πια και δεν ανοίγει εύκολα. Θα το καταφέρουμε αυτό, δηλαδή να βρούμε το κλειδί και να ανοίξουμε την πόρτα και να μην είμαστε περιχαρακωμένοι έγκλειστοι μέσα σε ένα δωμάτιο, μόνο όταν μπορούμε να κάνουμε τους συγκερασμούς. Δεχόμαστε σαφέστατα την ευρωπαϊκή κουλτούρα γιατί έχει ένα μέγεθος πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Συντονίζεται η ελληνική κουλτούρα και με τις κουλτούρες όλων των λαών της Ευρώπης και μεταξύ αυτών και με την ελληνική κουλτούρα.
Αν δεν φτάσουμε σε αυτή τη λογική, δεν διαπραγματευτούμε μάλλον με αυτή τη λογική και ζήσουμε με τη λογική της Ιρκαρωτή, δηλαδή ή είσαι Ευρωπαίος ή εν πάση περιπτώσει δεν είσαι Ευρωπαίος, άρα είσαι έκτοτος, δηλαδή Ευρωπαίος το να πω με τη λογική την πολιτική, έτσι, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αυτά όμως συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Το ίδιο παρατηρείται και στη Γαλλία. Το ίδιο παρατηρείται και στην Ιταλία. Λοιπόν, όσοι υπερασπίζονται μια εγχώρια κουλτούρα είναι στο περιθώριο. Δεν έχουν βήμα, δεν μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους και θεωρούνται ως ύποπτες προσωπικότητες. Όσοι όμως εντάσσονται μέσα σε αυτό το νέο κύμα, αυτοί όλοι βρίσκουν και τα καταφύγια, βρίσκουν και τα βήματα και παίρνουν και τα προγράμματα για να διαπραγματευτούν τις ατελέσφορες σκέψεις τους. Κάτι τελευταίο, κύριε Αποστόλου. Μήπως στο πεδίο, στις κοινωνίες, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σήμερα κανείς δεν συγκρούεται ώστε να σπάσει το κέλυφος? Και όταν λέω συγκρούεται, εννοώ πολιτικά, ιδεολογικά, σε ζητήματα πολιτισμού, κουλτούρας, ήθους και εθίμων, ηθών και εθίμων, ψυχολογίας. Γιατί κοιτάξτε, όταν ακούω αυτός είναι συγκρουσιακός μακριά του, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το σύστημα την τυφλή βία τρίβει τα χεράκια του. Αν ο λόγος είναι συγκρουσιακός, τον φοβάται. Άρα αυτό θέλει να απομονώσει. Το συγκρουσιακό λόγο, για να έρθει η σύνθεση προφανώς μετά, χρειάζεται μια σύγκρουση. Διαφορετικά, αν είναι όλα σε μια λιμνάζουσα κατάσταση που περνάνε οι μέρες, οι ώρες και η ομοιομορφία εμπεδώνεται, δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης. Στο τέλος θα βαρεθεί ο ένας τον άλλον, να το πω έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν κάνετε λάθος. Είναι το εξής, ότι το ενιαίο δεν παραμένει ποτέ ενιαίο. Κινείται μέσα από αυτό που λέμε μια κοινωνία εικονική. Και κινείται. Έχουν βρει πλέον, να πω έτσι, το σχέδιο που θα κινηθεί η κοινωνία. Το άλλο είναι ότι το παράδοξο τώρα ποιο είναι και στις, ημέρες των εορτών. Ότι, ξέρετε, η φυλετική αναπαράσταση ή ένα μέρος των φυλετικών αναπαραστάσεων είναι οι τελετές. Αυτό μας λένε οι ανθρωπολόγοι. Το έχουμε ξεχάσει. Όπου το άτομο συγχωνεύεται και ταυτίζεται με τη συλλογική κουλτούρα. Βλέπετε τώρα τις Άγιες Μέρες. Περνάει κατά κάποιο τρόπο ένα ριζοσπαστισμό και, και την τραγικότητα μαζί. Αυτό που βλέπουμε το θείο δράμα. Που το περνάει στην ατομική και στη δρόσα ύπαρξη. Σήμερα όμως όλο αυτό προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο. Προσπαθεί να γίνει κάτι πολύ χαλαρό. Προσπαθεί να πάρει την μορφή ενός φολκλόρ, να εξαντληθεί εκεί, με την έξοδο των πολιτών από, από τις αστικές, από τις πόλεις, και την επαφή τους, χωρίς να έχει ουσία και πνεύμα, με την επαρχία, και καταλήγουμε εκεί. Και αυτό δηλαδή αφυδατώνεται, και αυτό δηλαδή πετσοκόβεται. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι εν πάση περιπτώσει μπορούμε να ξαναβρούμε τις πρωταρχές και με τη φύση και με τον πολιτισμό και με τα οράματα, ούτως ώστε εκεί στεγάζονται όλα, και η προοδευτική αριστερά και η δεξιά, εκεί επικεντρώνονται όλα. Γιατί τίποτα από το παρελθόν, όπως είπαμε και από την προοδευτική, σε εισαγωγικά η λέξη αριστερά, είχε μια επαφή με την ελληνική κουλτούρα. Ο μισός Ρίτσος, άμα το διαβάσετε, μιλάει για την ελληνική γη, για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος βρίσκεται κάτω από αυτό τον ουρανό και από αυτή τη σκέψη. Δεν είναι αυτά θέματα τα οποία τα πετάμε. Πρέπει να καταλάβουμε πως η διακριτότητα είναι αυτή που μας κάνει να ζούμε και να στεκόμαστε όρθιοι. Αν καταργήσουμε τη διακριτότητα, τότε είμαστε χαμένοι. Εδώ απαντάτε και σε πολλούς, γιατί ο Γκάτσος μόνο την Αμοργό είχε, αλλά το βάθος της ελληνικότητας Αμοργού, ακριβώς όπως το είπατε, μόνο την Αμοργό είχε και σηκώθηκε και έφυγε για να γράψει μετά ποιήση στίχους για τραγούδια. Αλλά μόνο το βάθος αυτό, όπως και το βάθος του Βάρναλη όταν γράφει για τη μάνα του Χριστού κτλ. Είναι τεράστιο, είναι μεγάλο.
και το βάθος του Θεοτοκά και του Σεφέρη κτλ. Μην ξεχνάμε πως ο Θεοτοκάς έφυγε από το Υπουργείο που του έκανε αναθέσει ως σύμβουλος και του Παπανούτσου και άλλων και φτάνει στην Αμερική για να διαπραγματευτεί ακόμα και με το State Department, για άλλους λόγους βέβαια, για να διαπραγματευτεί στον ψυχρό πόλεμο κατά πόσο μπορεί να φτιάξει την εικόνα της Αμερικής. Αλλά δεν έχει σημασία. Το λέω ότι υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός στη σκέψη και στο συνέστημα. Αυτόν τον πολλαπλασιασμό της σκέψης και του συναισθήματος τον έχουμε χάσει. Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή λαμπρή και θα τα ξαναπούμε. Και από μένα καλή λαμπρή σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.